Το πιο κρύο motovlog στην ιστορία του καναλιού. Και όχι μόνο αυτό, το πρώτο motovlog που γυρίζω βράδυ. Εδώ παρέα με Phaser 1000 και Street Fighter Ducati. Το V2 δεν είναι το V4. Σας έχω ξαναπεί για αυτό το Ducati. Κάποια στιγμή πρέπει να μου το δώσω κουμπάρος, μου το οδηγήσω. Τι στο διάλο τώρα, έτσι θα τη βγάλουμε. Πάμε βόλτα για σουβλάκια. Αποφάσισα να κάνω το πρώτο βραδινό motovlog. Και αποφάσισα να το κάνω, ρε φίλε, με 4 βαθμούς Κελσίου έξω. Δηλαδή για την ανομαλία την ίδια. Δεν μασάμε όμως, δεν μασάμε. Τα μάθατε πουλάκια μου, τα μάθατε. Ανακοινώθηκε η τιμή του NX500. Έρχεται και ανακοινώθηκε. Το είδατε, το διαβάσατε. Ομολογώ, μία έκπληξη την ένιωσα όταν διάβασα την τιμή. Και αυτό γιατί δεν αλλάζει καθόλου σε σχέση με το προκάτοχο, το CB500X, το τελευταίο μοντέλο. Έρχεται και αυτό, ανακοινώθηκε στα 7.990 ευρώ. Όσο ακριβώς και το CB500X του 2023. Λόγω της έλευσης του καινούριου, προφανώς θα το ξέρετε όσοι το έχετε διαβάσει, έχετε ψαχτεί. Τα υπόλοιπα που CB500X που έχουμε σε stock, που έχει η Honda σε stock, θα τα δίνει 6 εκατοστάρικα φθηνότερα. Άρα η τιμή πάει αυτόματα στα 7.390. Εντάξει, σημαντική ή όχι, είναι μια μείωση. Οπότε όσοι δεν γουστάρετε το NX500 και θέλετε να πάτε στο CB500, τώρα είναι η ευκαιρία σας, γιατί δεν θα ξαναβγεί κιόλας αυτό το μοντέλο, έτσι. Τη γνώμη μου για το NX500 την έχω πει σε προηγούμενο βίντεο. Μπορείς να πας στα προηγούμενα βίντεο να το δεις, να δεις εκεί αυτά που είχαμε συζητήσει. Μια έτσι άτυπη σύγκριση με το CB500X. Οπότε έρχεται και στη χώρα μας, καιρός ήτανε. Για μπείτε και γράψτε μου από κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνεται η τιμή. Το περιμένατε? Αν θες την άποψή μου, ομολογώ δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα είναι παραπάνω. Λέω, η σκέψη μου ήταν, νομίζω αυτή που ήταν και των περισσότερων, ότι αν το CB500X πωλείται τώρα στα 7.990, σίγουρα θα έρθει λίγο πιο τσιμπημένο. Οπ, πάρτε και το φιζεράκι. Και το Ducati, το Street Fighter. Δώσε μας λίγο, δώσε μας λίγο. Αυτό ήταν μόνο. Μόνο έτσι κάνει. Ρε φιλαράκι, σου έχει βγει καλό, δεν έχω δει να κυκλοφορούν πολλά. Όχι, όχι, μην περιμένετε σούσες και τέτοια, δεν το σηκώνει. Είναι casual οδηγός και καλά κάνει. Νάτος, νάτος. Πάνω που είπα ότι είσαι casual οδηγός, βρε κάγκουρα. Λοιπόν, όπως έλεγα, δεν την περίμενα την τιμή του να είναι σε αυτά τα επίπεδα. Με εξέπληξε ευχάριστα, θα έλεγα, η Honda. Όχι ότι είναι φθηνό τώρα ένα 500 στα 8.000, γιατί τώρα άστο 7.990. 8.000 είναι. Δεν είναι φθηνό. Μη λέμε βλακίες τώρα. Για 500 τώρα να δώσεις να πάρεις, τα 8.000 μου φαίνονται αρκετά. Θα σου πει ο άλλος, ναι φίλε, αλλά παίρνεις Honda, δεν σπάει, δεν χαλάει. Εντάξει τώρα, μεταξύ μας σχετικά είναι όλα. Όλα σπάνε, όλα χαλάνε. Έχει να κάνει με το πώς τους συμπεριφέρεσαι. Αλλά το βρίσκω στα πολύ θετικά ότι το έβγαλε και στη χώρα μας στην τιμή που ήδη δίνει το CB500X. Δεν το περίμενα. Πέφτει και το συμπάκι 6 εκατοστάρικα. Εντάξει, δεν είναι άσχημα. Κάποιος που σκέφτεται δηλαδή να το πάρει, γιατί να μην το πάρει και 6 εκατοστάρικα λιγότερα τώρα. Οπότε για μπείτε στα σχόλια να το συζητήσουμε λιγάκι. Γράψτε μου που σας φαίνεται αυτή η τιμή του NX500. Το σκέφτεστε? Είναι δελεαστική η τιμή για να προβείτε στην αγορά? Ή δεν το σκέφτεστε καν? Ή έχετε μπει στη διαδικασία για ένα CB500X? Αν με ρωτάς, αν ήμουν στη διαδικασία να πάρω τώρα μηχανή, δεν θα τα δίνα. Όχι, 8.000 για 500, δεν θα τα δίνα. Μπορεί να τα τιμάει τα λεφτά του, να είναι και αυτό πολύ αξιόπιστο όπως μας έχει συνηθίσει τόσα πολλά χρόνια το CB500X. Αλλά 8.000 για να το πάρω, και πόσο μάλλον όταν δεν μου αρέσει και στην εμφάνιση, έτσι, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, δεν θα τα δίνα. Αλλά εγώ είμαι εγώ.
Είναι η δικιά μου άποψη, η δική μου γνώμη. Εσύ μπορεί να θεωρείς ότι είναι το καλύτερο μηχανάκι στον κόσμο και να το πάρεις με κλειστά μάτια, να τα σκάσεις. Όλα αποδεκτά είναι. Ο καθένας κάνει κουμάντο στα γούστα του και στην τσέπη του. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα είχα να πω για το NX500 της Honda, που ανακοινώθηκε η τιμή του. Μικρό βιντεάκι, κάνουμε μοτοτσάρκα εδώ με τα φιλαράκια μου, μπροστά με τον Ducati ο κουμπάρος μου και ακριβώς από πίσω κολλητό φιλαράκι ο Πασχάλης, πολλά χρόνια παρέα. Πάμε να συναντήσουμε τα άλλα ταλάνια στο μαγαζί φίλου με σουβλάκια. Πάμε να ξεκυλιαστούμε, να φάμε τις σουβλακάρες μας. Για όσους δεν γνωρίζετε, τα σουβλάκια του Γαλατσίου, εντάξει, σουβλάκι άλλου επίπεδου. Πίστεψέ με, αν είσαι στην περιοχή, αξίζει να το δοκιμάσεις. Και όχι μόνο το σουβλάκι του, άμα φας και το μπέργκερ φιλέ, είναι αλλού. Καλύτερο και από καθαρό αιμο μπεργκεράδικο. Trust me, δοκίμασέ το και δεν θα χάσεις. Πάμε να συναντήσουμε και τους υπόλοιπους φίλους λοιπόν. Γιατί παιδιά, σαν τους φίλους, τίποτα. Οι φίλοι είναι εκεί στα εύκολα, οι φίλοι είναι εκεί στα δύσκολα. Οι φίλοι πάντα θα είναι εκεί. Όπως ο φίλος θα είναι δίπλα σου όταν το χρειαστείς, έτσι και εσύ να είσαι δίπλα στο φίλο σου, όπως και όποτε εκείνος σε χρειαστεί. Πλέον έτσι όπως είναι τα πράγματα με οικογένειες, παιδιά και τα σχετικά, δεν μπορούμε να βρισκόμαστε όπως βρισκόμασταν παλιότερα, που δεν είχαμε τόσες υποχρεώσεις, αλλά μία στο τόσο βρισκόμαστε μια ωραία έξοδο. Πολύ στο φαΐ το έχουμε ρίξει βέβαια και πρέπει να μαζευτούμε λίγο, τελειώσαν οι γιορτές. Αλλά πάμε στο φιλαράκι μας να μας φτιάξει, ο οποίος εκτός από τα σουβλάκια του Γαλατσίου, να πω εδώ, έχει και τα σουβλάκια του Ψυχικού. Πολλοί μπορεί να το ξέρετε. Πάμε να μας κάνει κανένα giveaway. Λοιπόν, θα του ζητήσω, όποιος πηγαίνει στο μαγαζί και λέει vlog rider, να του κάνει κάποια έκπτωση. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, θα το δούμε εκείνη τη στιγμή, θα τον ρωτήσω. Αλλά πιστεύω να κάνει κάτι. Θα μπαίνετε στο μαγαζί και θα λέτε είμαι από vlog rider. Και αυτόματα θα σας κάνει έκπτωση στην παραγγελία. Εγώ θα το ζητήσω. Ελπίζω να το κάνει. Μια δροσούλα τι κάνει. Έχει μωρέ, εντάξει. 4 βαθμοί είναι αυτοί. Δεν θα έχει δροσούλα. Οπότε αυτά φιλαράκια μου για σήμερα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια την άποψή σας για το NX500, την τιμή του. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe από κάτω στο κανάλι, να με ακολουθήσετε στα social, γιατί έρχονται πολλά ωραία βιντεάκια. Και με αυτή την κυρία από εδώ. Όχι την κυρία την πάνω, την κυρία την κάτω. Τα λέω. Εδώ είμαστε. Φτάσαμε. Να δούμε και πού θα παρκάρουμε. Α, μια χαρά. Μπορούμε να παρκάρουμε και ακριβώς από έξω. Οι άλλοι έχουν ξεκινήσει ήδη να τρώνε. Ήρεμα, ρε. Ρε, σταματήστε ρε να τρώτε. Περιμέντε ρε. Κοίτα εδώ, παιδιά. Όλοι μπουκωμένοι είναι. Κοίτα εδώ. Έχουν πέσει με τα μούτρα. Τι έγινε, τι έχουμε εδώ? Πότε προλάβατε και τα βγάλατε όλα αυτά? Λοιπόν, φιλαράκια, αυτά για σήμερα. Σας κλείνω με αυτό εδώ πέρα το τραπέζι. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye. Λοιπόν, έρχεται ένας στο μαγαζί σου, σου παραγγέλνει και σου λέει vlog rider, τι έκπτωση κάνεις? Δεν θα το πω στο μαγαζί. Εντάξει, αυτός που θα είναι, λέγε. 20% είναι καλό, 20% deal. 20% deal. Γιατί το ξέχασα πριν, οπότε πρέπει να το πούμε τώρα. Λοιπόν, μπαίνει μέσα, έρχεται στα σουβλάκια του Γαλατσίου ή στα σουβλάκια του Ψυχικού. Να ενημερώσω. Πώς θα έρθουν? Πιθανότατα κανένας. Οπότε ανέβα στην έκπτωση. Μια χαρά. Παίξ το large. Θα πάρουμε εμείς την έκπτωση. Όπως τα παιδιά, πέρασε άλλος. Πέρασε άλλος blogrider. Πέρασε άλλος blogrider. Εσείς δεν μετράει, ρε. Εσείς δεν μετράει, εσύ τρώγε. Λοιπόν, εντάξει, σου λέει vlog rider 20%. Από πότε μέχρι πότε? Θα το κάνω στο μαγαζί. Κοίταξε, ανεβών.
Τρίτη, 6 με 7. Λοιπόν, από τη μέρα που θα ανέβει το βίντεο, δεν ξέρω πότε θα είναι ακόμα, 2 εβδομάδες. Πάμε λίγο, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Χρόνια πολλά, παιδάκια. Ας χαιρόμαστε, μην είστε μπουκωμένοι όμως. Να πείτε κανένα ευχαριστώ, ε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Και καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά, παιδάκια. Καλή χρονιά, τα λέμε στο επόμενο.